Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, του οποίου η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσαι πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Όλοι έτοιμοι. Ξεκινάει. Γιώργο, ποιος από όλους τους παίκτες πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι? Σον! Δεν βρήκε καθόλου τέρμα τελικά. Εντάξει, το κοντρόλ ήταν άψογο. Αντί όμως να σουτάρει, μπορούσε να σηκώσει το κεφαλάκι του και να ψάξει ένα συμπαίκτη του. Και ανακτούν και πάλι την μπάλα. Εμπαπέ. Σον Χεονγκμιν. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Βρήκε το κενό χώρο. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Σωστή ανάγνωση, την έκανε δικιά του. Τον βοήθησε όμως και ο αντίπαλος. Φάνηκε τι θα έκανε. Ο Μπέκαμ με την μπάλα. Θα τη στείλει στα δίκτυα. Είναι επικίνδυνο. Κάνει ένα σουτ. Πήγε να κάνει κάτι πολύ θεαματικό εδώ. Η σκέψη του ήταν σωστή, γιατί είδε τον τερματοφύλακα λίγο εκτός. Αλλά το τελείωμα ήταν κακό. Ωραία κίνηση. Την πήρε. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Είχαν κάποιες καλές επιλογές πριν χάσουν την μπάλα. Ναι, το ξέρω πως από εδώ πάνω όλα φαίνονται πιο εύκολα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Κρίσμαν. Νέιμαρ. Πίεσε. Σφυρίζει ο ρέφερι. Είναι φάουλ. Γρήγορη εκτέλεση. Καλή ιδέα. Εξαπολύει ένα σουτ. Και βάλε το γκολ. Υπέροχη ενέργεια για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Πολύ καλή πάσα. Εμπαπέ. Πολύ έξυπνη παλιά. Εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τον κενό χώρο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για το τελείωμα. Νεϊμάρ με την μπάλα. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Να και το σουτ τώρα. Και όμως είναι γκολ. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Ο Εμπαπέ εδώ ενήργησε αριστοτεχνικά. Είδαμε την εφαρμογή αυτού που γνωρίζουμε πολύ καλά από τη θεωρία. Δηλαδή, αν ο Πασέρ και ο επιτιθέμενος συντονιστούν καλά, τότε μπορούν να ανοίξουν στα δύο οποιαδήποτε αντίπαλη άμυνα. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Εδώ ζορίστηκε ο Πονκέρε. Ο Χεονγκμιν Σον αλλιώς το φαντάστηκε εδώ. Αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Κέρδισε την μπάλα. Η ομάδα καλά ξεντυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Ωου, καλό διάβασμα της φάσης. Ναι, πήγε έγκαιρα στην μπάλα. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και καταφέρνει να την κόψει. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Α, δεν τη φτάνει αυτό.
Μπέκαμ. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Η μπάλα στον Σον. Υπέροχη προσπάθεια. Και γκολ! Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά.